Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης Ιωδωρακάκος. Με μία νέα δράση του Runner Store θα παρουσιάζουμε παπούτσια, θα κάνουμε reviews παπουσιών και σήμερα αποφασίσαμε η πρώτη αυτή παρουσίαση να αφορά την S-Lab κατηγορία της Salomon, εξειδικευμένα αγωνιστικά παπούτσια ορεινού τρεξίματος. Θέλαμε λίγο να παρουσιάσουμε ολόκληρη τη σειρά, γιατί το κάθε παπούτσι έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και είναι και διαφορετικές συνθήκες. Η σειρά ES-Lab είναι η σειρά που αναπτύσσεται από το Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης της Salomon παρέα με τους αθλητές. Κάθε χρόνο γίνονται δοκιμές από τους αθλητές της ομάδας. Σε στενή συνεργασία πάντα γίνονται αλλαγές. Είναι μια χρονοβόρα διαδικασία πολύ εξειδικευμένων αναγκών, οι οποίες προσαρμόζονται πάντα προς όφελος του τελικού προϊόντος και του καταναλωτή βέβαια. Ξεκινάμε με το S-Lab Sense 5 Soft Ground. Όταν αναφερόμαστε σε Soft Ground εννοούμε ότι έχει μεγαλύτερες αποστάσεις στα lugs, έτσι λέγονται, αυτό εδώ το τρακτερωτό της εξωτερικής σόλας και απευθύνεται κυρίως σε μαλακό έδαφος. Και έδαφος δηλαδή που ενδεχομένως από τον καιρό έχει λάσπη, είναι υγρό, έχει χόρτο και χρειαζόμαστε κάτι για να ασφαλίσει την πρόσφυσή μας. Το συγκεκριμένο μοντέλο έχει 4 mm drop, δηλαδή drop είναι η διαφορά της φτέρνας, του υψηλότερου σημείου της φτέρνας με το υψηλότερο σημείο στα μετατάρσια, οπότε είναι σχετικά χαμηλό εάν έχουμε σαν σημείο αναφοράς το 1 εκατοστό που είναι ο μέσος όρος ενός συμβατικού παπουτσιού δρόμου. Κατά τα άλλα, όπως και όλα τα παπούτσια της σειράς, θα σας τα παρουσιάσω και κάθε ένα ξεχωριστά, έχουν τεχνολογία από E-Glaze με υλικό Kevlar, δεν υπάρχει δηλαδή ποτέ περίπτωση να σκιστεί αυτό το κορδόνι και ασφαλίζει αυτόματα με μία απλή κίνηση και κρύβεται σε ένα σημείο εδώ δικτυωτό της γλώσσας και σε συνδυασμό με την τεχνολογία EndoFit αγκαλιάζει όλο το πόδι και την καμάρα και φτιάχνει μία ισομετρική ασφάλεια γύρω από το πόδι. Κατά τα άλλα, το υλικό που έχει χρησιμοποιηθεί στο επάνω μέρος του παπουτσιού είναι αρκετά διαπνέων και ενδείκνυται για τη χώρα μας που συνήθως οι περισσότεροι αγώνες ορεινού τρεξίματος γίνονται κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και το πόδι μέσα υδρώνει, οπότε χρειαζόμαστε να έχει μια πολύ καλή διαπνοή. Το επόμενο παπούτσι είναι το S-Lab Speed. Ουσιαστικά αυτό είναι μια ακόμα πιο επιθετική εκδοχή αυτού εδώ του παπουτσιού. Απευθύνεται σε ακόμα πιο μαλακά εδάφη. Και η ιδέα πίσω από αυτό το παπούτσι και τους ανθρώπους που το έφτιαξαν ήταν να τρέχουν σε λιβάδια με χόρτο, με μεγάλες πάλι υψομετρικές διαφορές, υγρά, οπότε χρειάζονταν ακόμα πιο επιθετική πρόσφυση. Οπότε αυτά έχουν ακόμα μεγαλύτερη απόσταση και είναι και λίγο πιο πυκνά και μικρότερου όγκου από το προηγούμενο, από το S-Lab Sense. Δεν έχει τόσο εφαρμογή στα βουνά της Αθήνας, αλλά στα βουνά της Ηπείρου, που θυμίζουν λίγο πιο αλπική βλάστηση, θα το ευχαριστηθείτε. S-Lab Speed. Και τώρα πάμε στις δύο κατηγορίες, στο ίδιο ουσιαστικά παπούτσι με λίγο διαφορετική προσέγγιση, το Wings, είναι η 7η έκδοσή του, και έχουμε αντίστοιχα Soft Ground και Hard Ground εκδοχή, θα σας πω τις διαφορές. Η Soft Ground, όπως καταλαβαίνουμε, απευθύνεται πάλι σε μαλακό έδαφος, οπότε αυτά τα lugs για την πρόσφυση είναι λίγο μεγαλύτερα από ότι τα συμβατικά παπούτσια. Αυτό που ξέχασα να πω και στο S-Lab Sense και σε αυτό και στη Hard Ground έκδοσή του, έχουμε και ένα plate για να μην αισθανόμαστε τις ανομαλίες του εδάφους, το οποίο είναι μεταξύ κυρίως σώματος και ενδιάμεσης σόλας, ένα σκληρό υλικό δηλαδή, που αποτρέπει την πλήρη κάμψη από αιχμηρά αντικείμενα που θα βρούμε στα μονοπάτια ενδεχομένως. Αυτά για να καταλάβουμε τις δύο διαφορές τους πρέπει να υπάρχει μια αντιπαράθεση.
Ακριβώς. Ουσιαστικά πρόκειται για το ίδιο παπούτσι όσον αφορά τη γεωμετρία του. Εδώ έχουμε να κάνουμε με 8 mm drop. Αυτό που αλλάζει, είπαμε, είναι ο πάτος, το ένα παπούτσι, η μαύρη έκδοση, το, hard, το soft ground, απευθύνεται, είπαμε, για πιο μαλακά εδάφη, πιο γλιστερά, ενώ αυτό για πιο πετρώδες εδάφη. Επίσης, η άλλη τους διαφορά, επειδή ενδεχομένως όταν μιλάμε για πιο μαλακά εδάφη, μιλάμε και για πιο υγρό καιρό και ίσως χειμώνα, η πλέξη της εξωτερικής, του εξωτερικού σώματος του παπουτσιού δεν είναι τόσο διαπνέων, ώστε να αποτρέπονται τυχόν πετραδάκια και σκόνη να περνάει στο εσωτερικό. Αυτό ενδείκνεται λίγο για πιο ζεστούς καιρούς, είναι πιο διαπνέων το υλικό, ελαφρώς πιο ελαφρύ. Κατά τα άλλα, μιλάμε για το ίδιο παπούτσι και αυτό έχει τις ίδιες τεχνολογίες με τα προηγούμενα, quick lace, κέβλα, δηλαδή κορδόνι, με τον αυτοματοποιημένο δέσιμο και πάλι το σημείο το ειδικό της γλώσσας που το κρύβουμε. Το EndoFit, αυτό που αγκαλιάζει το πόδι για να έχουμε μια πολύ όμορφη εφαρμογή. Αυτά για τα τέσσερα μοντέλα, είναι τα τέσσερα αγωνιστικά μοντέλα. Όπως καταλαβαίνετε, το κάθε ένα είναι για συγκεκριμένη δουλειά και διαφορετική. Δεν υπάρχει το απόλυτο παπούτσι. Αναγκαστικά πρέπει να γίνουν συμβιβασμοί σε ένα τομέα για να λειτουργήσει πολύ καλά ο άλλος. Όπως και σε όλα τα πράγματα άλλωστε. Η εξειδίκευση φέρνει ακριβώς αυτές τις διαφορές. Ραντεβού στο επόμενο.